Πάμε όμως να έρθουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Αβράμη, δερματολόγος αφροδυσιολόγος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Αβράμη. Καλημέρα σας, κύριε Αβράμη, και από μένα. Θα θέλετε λίγο να μας πείτε πού οφείλεται η εμφάνιση της ακμής κατά την ενήλικη ζωή. Η εμφάνιση της ακμής οφείλεται πρώτον σε ορμονικές διαταραχές στις γυναίκες και σε ποσοστό περίπου 70-80%. Δεύτερον, σε κακοδιαχείριση από τοπικά καλλυντικά, μάσκες, make-up που χρησιμοποιούν οι γυναίκες, τα οποία είναι ακατάλληλα. Και τρίτον, σε κακοποίηση, παύλα τραυματισμό του δέρματος. Όταν λέτε κακοποίηση δέρματος, τι εννοείτε? Δεν σας ακούω. Όταν μιλάτε για κακοποίηση του δέρματος και κακή μεταχείριση, τι ακριβώς εννοείτε? Εννοούμε χειρισμούς λανθασμένους από τα χέρια μας, από τους ίδιους τους ανθρώπους και από κέντρα αισθητικής. Θέλετε λίγο να μας πείτε ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί, θα έλεγα, τρόποι αντιμετώπισης της ακμής? Καταρχήν να διευκρινίσουμε λίγο ότι υπάρχει η τοπική θεραπεία και η συστηματική θεραπεία. Την τοπική θεραπεία τη δίνουμε σε ήπια μορφή ακμής, τα οποία είναι, ξεκινάμε με τα τοπικά ρετινοειδή, το υπεροξίδιο του βενζοηλίου και αντιβιωτικά. Μετά περνάμε στη μέτρια ακμή, η οποία καθορίζεται από τον αριθμό των βλαβών από βλατίδες και φλεκτενίδια, τα οποία είναι αντιβιωτικά από το στόμα. Και τρίτον, υπάρχει και η βαριά μορφή ακμής, με κύστης και οζίδια, η οποία είναι το φάρμακό μας, είναι η ισοτρετινοίνη, είναι ένα παράγωγο της βιταμίνης Α. Όμως, για να δώσουμε το φάρμακο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένας καλός αιματολογικός έλεγχος στον ασθενή, με μεγάλη προσοχή, και μια συζήτηση, θα προηγηθεί μια συζήτηση με την οποία θα έχουμε προετοιμάσει για κάποιες πιθανόν παρενέργειες που θα αντιμετωπίσει ο ασθενής. Και τελευταίο, αν είναι στις ενήλικες θηλυκού γένους, προσθέτουμε και τα αντισυλληπτικά, όταν υπάρχει ορμονοεξαρτώμενη ακμή που συνοδεύεται με δαστριχισμό. Συγγνώμη, Κυριακή. Είναι αυτά τα φάρμακα τα οποία δίνεται στην πιο βαριά μορφή της ακμής. Ναι. Ισχύει ότι προκαλούν παρενέργειες σε σηκώτηση νεφρά? Συγγνώμη. Ότι προκαλούν παρενέργειες, λέω, αυτά τα φάρμακα, παραδείγματος χάρη στα νεφρά? Όχι. Οι παρενέργειες είναι η πατοτοξικότητα. Δημιουργούν κάποιες παρενέργειες έτσι στις επιφύσεις των οστών, κάποιες τοπικές δερματίτιδες, ρύθιμα κτλ. Όχι, στους νεφρούς δεν έχει αποδειχτεί κάτι. Το σημαντικό είναι ότι το δίνουμε άφοβα το φάρμακο, δεν το φοβόμαστε πλέον, γιατί όλα είναι αναστρέψιμα. Με κάποια παρενέργεια, μάλλον με οποιαδήποτε παρενέργεια, μπορούμε να επανέλθουμε σε σημείο αρχικό. Είναι όλα αναστρέψιμα. Αυτό που λένε, μη φας σοκολάτα ή μη φας αυγό, γιατί θα γεμίσεις πυριά, ισχύει? Δηλαδή, η διατροφή επηρεάζει άμεσα την ακμή? Κοιτάτε, η διατροφή δεν επηρεάζει. Αυτό είναι ένας μύθος. Απλά, κάποιες τροφές, ωμέγα 3 λιπαρά, βιταμίνες και κάποιες πρωτεΐνες, θα μπορέσουμε λίγο να βελτιώσουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε σε ένα παιδί, μη τρως σοκολάτα, μη τρως αυγό, μη τρως αυτό. Δηλαδή, η βελτίωση θα είναι της τάξης του 0,3%. Εγώ προσωπικά στο ιατρείο μου συστήνω με ένα μέτρο να τρώνε τα πάντα, σε χαμηλές ποσότητες. Δεν τους απαγορεύω, γιατί είναι και παιδιά στην εφηβεία και δεν μπορεί να τους πεις όχι αυτό, όχι εκείνο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.